Γεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε, επειδή μπήκαμε στις παρενέργειες των εμβολίων και το τι να προσέχουμε και τι να μην προσέχουμε, πάμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον Κωνσταντίνο το Δέλτα. Καθηγητά μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εμείς καλά είμαστε. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να ενημερωθούμε πρώτα και να ενημερώσουμε ταυτόχρονα για την καθηγητά μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω έτσι να μας πείτε αν είναι ένα συνήθες φαινόμενο, ένα εμβόλιο να εξετάζεται και να επανεξετάζεται, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση. Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω σχολιάζοντας κάποια από αυτά που είπε η προηγουμένη κυρία Παναγιώτοπουλου, που είναι πάρα πολύ σωστά. Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ακριβώς αυτό που λέει. Μετά από τη χορήγηση ενός φαρμάκου ή ενός εμβολίου, υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση και καταγραφή πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που πιθανώς να αφορούν το συγκεκριμένο φάρμακο ή εμβόλιο. Δεν είναι ποτέ εύκολο να συνδυάσεις ή να συσχετίσεις μια παρενέργεια με το συγκεκριμένο φάρμακο που έχει λάβει κάποιος ασθενής ή εμβόλιο. Στην περίπτωση λοιπόν εδώ, καλώς καταγράφονται όλα αυτά και το ζήτημα των θρομβοεμβολικών επεισοδίων που παρουσιάστηκαν είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τυχάνει διερεύνησης και καλώς τυχάνει διερεύνησης, διότι ενδεχομένως να συσχετίζεται με το συγκεκριμένο εμβόλιο ή τη συγκεκριμένη παρτίδα του εμβολίου, αλλά ενδεχομένως και όχι. Και είναι παρακινδυνευμένο να προβλέψει κάποιος. Όμως, είναι γεγονός ότι όσο περισσότερος κόσμος εμβολιάζεται και είμαστε στα πολλά εκατομμύρια πλέον παγκόσμια, είναι λογικό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάθουν θρομβοεμβολικά επεισόδια, καρδιαγγειακά επεισόδια, εγκεφαλικά επεισόδια ή άλλα επεισόδια που αφορούν την υγεία τους, θα είναι εμβολιασμένοι. Άρα λοιπόν, ιατρικά γεγονότα που θα συνέβαιναν έτσι και αλλιώς στο γενικό πληθυσμό, όλο και περισσότερο θα είναι άτομα τα οποία έχουν στο μεταξύ και εμβολιαστεί. Επειδή προχωρούν οι εμβολιασμοί, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Ξέρετε, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, περισσότεροι από ένα στους χίλιους στο γενικό πληθυσμό, περισσότεροι από ένα στους χίλιους κάθε χρόνο, θα έχουν κάποιο θρομβοεμβολικό επεισόδιο, σοβαρό ή ήπιο. Ναι. Είτε θρομβώσεις στις εντοβάθη φλέβες ή πνευμονική εμβολή. Περισσότεροι από ένα στους χίλιους. Άρα λοιπόν, η στατιστική είναι υπέρ μας. Ο αριθμός των περιστατικών που έχουν ανακοινωθεί είναι πολύ μικρός συγκριτικά με τον αριθμό των εμβολιασθέντων. Επομένως, βεβαίως και πρέπει να διερευνηθεί, πας και υπάρχει κάποια συσχέτιση, αλλά εγώ δεν βλέπω μέχρι στιγμής κάτι το ανησυχητικό. Τώρα, αν κάποιος έχει κάποιο ιστορικό που τον τοποθετεί και τον προδιαθέτει για θρομβοεμβολικά επεισόδια, έχει κάποιο ιστορικό προσωπικό ή οικογενειακό και θέλει να είναι πιο προσεκτικός, βεβαίως να το συζητήσει με τον προσωπικό του γιατρό. Μόνο αυτός μπορεί να το συμβουλέψει. Αλλά και πάλι τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας λένε ότι το όφελος από τον εμβολιασμό είναι μεγαλύτερο από τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Καθηγητά μου, θέλω να σας ρωτήσω. Όλα τα εμβόλια, τα περισσότερα τέλος πάντων εμβόλια, όταν κάνεις, νιώθεις αυτό το πρίξιμο στο χέρι, υπάρχουν κάποια τέλος πάντων συμπτώματα που έρχονται μετά από το εμβόλιο. Εκεί που πρέπει να ανησυχήσουμε ή αν θέλετε εκεί που θα πρέπει να τηλεφωνήσουμε στον προσωπικό μας ιατρό, και δεν μιλάω τώρα μόνο για τα εμβόλια κατά του COVID-19, γενικότερα, ποια είναι που θα μας ανησυχήσουν για να πούμε ότι, ωραία, τώρα πρέπει να πάρω το γιατρό μου τηλέφωνο. Για να μην καταλάβετε, σας ρωτάω, γιατί από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό το πράγμα, όχι να έχουμε, ας πούμε, έναν πυρετό και να πονάμε το χέρι μας και να παίρνουμε συνεχώς τηλέφωνα για ενημέρωση. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε για να καταλάβει ο κόσμος. Πότε να ανησυχούμε. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πάρα πολύ γενική ερώτηση. Ναι, είναι. Είναι αλήθεια. Ναι, κοιτάξτε. Ο καθένας από εμάς, με βάση τη λογική, θα επικοινωνήσει με τον προσωπικό του γιατρό όταν του συμβεί κάτι που ξεφεύγει για το φυσιολογικό. Κάτι ξυπνά το πρωί, ας πούμε, και νιώθει κάτι και τον ανησυχεί. Μπορεί να μην είναι κάτι σοβαρό, μπορεί να περιμένει, αλλά επειδή το τοποθετείται τώρα αυτό όλο μέσα στο πλαίσιο των εμβολιασμών. Ναι, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πολλοί από εμάς είχαμε να εμβολιαστούμε από τον καιρό που ήμασταν μικρά παιδιά. Δεν είχαμε στο μεταξύ εμβολιαστεί. Ανάλογα με την ηλικία μας, είχαμε να εμβολιαστεί πριν από 30, 40, 50, 60 χρόνια.
Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, τι συμβαίνει όταν εμβολιαστείς. Ναι. Ξαφνικά ανακαλύψουμε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε λόγω αυτού του κορονοϊού, λόγω της πανδημίας COVID-19 και με τον εμβολιασμό έρχονται κάποια συμπτώματα. Οποιοδήποτε σύμπτωμα ανησυχήσει τον πολίτη, τον άνθρωπο, βεβαίως και είναι δικαιολογημένο να επικοινωνήσει με τον προσωπικό του γιατρό. Και οι προσωπικοί μας γιατροί είναι και αυτό μέσα στην δική τους ευθύνη να ενημερώνονται. Πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς, τακτικά, για το τι συμβαίνει και τι δημοσιεύεται, τι γίνεται γνωστό σε ό,τι αφορά αυτά τα εμβόλια. Δεν θα έρθει η γνώση να μας έβρει από μόνη της. Πρέπει να το ψάξουμε στο διαδίκτυο, σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, για το τι συμβαίνει με αυτά τα εμβόλια. Ποιες είναι οι παρενέργειες που πρέπει να αναμένει κάποιος. Είναι γνωστές ως επί των πλήστων. Είναι γνωστές. Και όσοι έχουμε πάρει το εμβόλιο, τις έχουμε νιώσει αυτές τις παρενέργειες. Αν κάτι όμως ξεφύγει ή είναι σε υπέρμετρο βαθμό, πολύ δυνατός πόνος, πολύ δυνατός υψηλός πυρετός, πολύ ισχυρές μυαλγίες ή διάρειες κλπ. Βεβαίως και πρέπει να επικοινωνήσει με τον γιατρό του. Οι προσωπικοί μας γιατροί πρέπει να έχουν την υπομονή να μας ενημερώνουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι πώς να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν. Σίγουρα και είναι και καταλάβατε. Δηλαδή παίζει και αυτό το ρόλο του στη ψυχολογία μας και πρέπει να τα. Ναι, πρέπει οι ειδικοί γιατροί και οι προσωπικοί γιατροί να τα δέχονται και αυτά. Λοιπόν, καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα επιτρέψετε να καταχραστώ τη καλοσύνη σας και να κάνω ξανά μια έκκληση για την ερευνητική δράση που έχουμε στο Κέντρο Αριστείας. Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό κάτι. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει εμβολιαστεί, έχει νοσήσει, είναι καλά και έχει έρθει στο να κάνετε... Είχαμε μερικά άτομα και ίδιος είναι φανερό ότι μετά από μερικές εβδομάδες αυτοί που έχουν εμβολιαστεί έχουν πολύ υψηλό τίτλο αντισωμάτων. Mm-hmm. Όμως για την ερευνητική μελέτη που έχουμε σε εξέλιξη εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Βιοτράπεζα, εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για άτομα τα οποία έχουν νοσήσει με την COVID-19, αλλά δεν έχουν εμβολιαστεί. Μάλιστα. Ειδικά άτομα τα οποία είχαν σοβαρή κλινική εικόνα και ίσως έμειναν και στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει να έρθουν σε θελοντές να συμμετάσχουν, τηλεφωνώντας είτε στο 89 28 15, είτε στην ιστοσελίδα μας, στο biobank.cy. Πολύ εύκολα μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους και να επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους για μια διευθέτηση επίσκεψης εδώ κοντά μας. Μάλιστα. Είναι μια ερευνητική μελέτη, η οποία πραγματικά νιώθουμε ότι θα μας δώσει πολύ χρήσιμα αποτελέσματα σε μερικές εβδομάδες. Α, ωραία. Και εδώ θα τα δούμε τα αποτελέσματα αυτά. Καθηγητά μου, το ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.